Κύριε Τέγκα, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρόπουλο. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, εμείς λέγαμε προηγουμένως. Είστε καθοδόν. Ναι. Ο γραμματέας της Ένωσης, ο αντιπρόεδρος και είναι και ο κύριος δήμαρχος μαζί μας. Mm-hmm. Πάμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να έχουμε κάποιες συναντήσεις για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της μεταστέγασης του κτηρίου. Μάλιστα. Για να ενημερωθεί καλύτερα και ο κόσμος μας ακούει αυτή την ώρα, πολλοί εξ αυτών είναι και μεσολογγίτες, κύριε Τέγκα μου, δώστε μας λίγο το πρόβλημα που υπάρχει εκεί με το κτηριακό. Τι συνθήκες αντιμετωπίζετε και τι θέλετε να γίνει στην προκειμένη περίπτωση? Το πρόβλημα είναι ότι η διεύθυνση είναι, η αστυνομική διεύθυνση εντολής είναι σε, μπορεί να είναι και το χειρότερο κτίριο διευθύνσεως πανελλαδικά. Μάλιστα, θα πάρετε βραβείο, κύριε Τέγκα, για το χειρότερο αυτή τη φορά. Όχι το καλύτερο. Έχει γίνει μια προσπάθεια, ναι, και μας έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας ένα κτίριο. Το έγινε προσπάθειες και από τον Δήμαρχο και από την Ένωση και από κάποιους παράγοντες υπηρεσιακούς. Μάλιστα. Μας έχει παραχωρηθεί το κτίριο. Είχε μπει στο διάβγεια, είχε βγει ένα χρηματικό ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια, ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, αυτό που ξέρουμε εμείς, κύριε Τέγκα, ότι είναι ότι εκκρεμεί, λέει, μια υπογραφή της μελέτης από το αρχηγείο της Ελλάδας. Δηλαδή, πάτε για μια υπογραφή στην Αθήνα. Ακριβώς, έχουμε φτάσει, έχουν γίνει τα πάντα. Και μένει μια υπογραφή, η οποία θα βάλει ο αρχηγός, ώστε να γίνει η δημοπράτηση, να βγει σε δημοπρασία το έργο. Μάλιστα, τι να πω, τι να πω. Αυτή η υπογραφή περιμένουμε να μπει εδώ και 4 μήνες περίπου. Είναι ο φάκελος στο γραφείο του αρχηγού, ήταν ο προηγούμενος αρχηγός. Τώρα είναι ο καινούργιος αρχηγός, ο κύριος Ανδρικόπουλος, ο οποίος είναι και από τα μέρη μας. Έχει κάνει, ναι, και είναι πάρα πολύ καλός ο κύριος Ανδρικόπουλος. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα κατανοήσει το θέμα, βέβαια. Και ξέρει και πολύ καλά την περιοχή ο κύριος Ανδρικόπουλος. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να λυθεί και αυτό το χρόνιο πρόβλημα που είχε μεσολόγη με το κτίριο της διεύθυνσης εντολίας. Μάλιστα. Υπήρχε και αυτή η αλλαγή του αρχηγού. Έχετε απόλυτο δίκαιο, μου το επιθυμήσατε, κύριε Τέγκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα θα πρέπει να επιληθεί, γιατί εδώ δεν μιλάμε για άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Μια υπογραφή. Μια υπογραφή σήμερα θέλουμε του αρχηγού. Να σταθούμε λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Τέγκα, και σας αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύετε αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα κτίρια των των τμήματων που υπάρχουν εκεί στην περιοχή του Αιτωλικού, για παράδειγμα. Ξέρω ότι εκεί έχουν προχωρήσει διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει μια διαδικασία, έχει παραχωρηθεί ένα κτίριο από την εργατική εστία. Είναι ακριβώς απέναντι από το κέντρο υγείας Αιτωλικού. Ναι. Έχει προχωρήσει η διαδικασία, ώστε να γίνει και εκεί η μεταστάση. Ώστε να πάει σε ένα κτίριο που θα ανήκει και ουσιαστικά έχει παρακολουθεί στην αστυνομία, ναι, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια, να είναι ιδιόκτητο. Έχει προχωρήσει και αυτό και είναι σε καλό δρόμο. Έχουν γίνει καθόλου εργασίες? Σε ποια φάση βρίσκεστε σε αυτό το κτίριο? Και είναι πολύ καλή η τοποθεσία, γιατί υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα εκεί, στο κέντρο υγείας του Αιτωλικού, από όσο ξέρω. Το ΑΤΑ Αιτωλικού έχει τη μεγαλύτερη παραβατικότητα. Έτσι ακριβώς. Σε όλη την ΑΔΕΛΤΑ Αιτωλίας. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχουν γίνει εργασίες καθόλου σε αυτό το κτίριο, κύριε Τέγκα? Είναι από τις πιο δημοτικές περιοχές. Ναι. Έχουν εγκριθεί κάποια χρήματα, ώστε γιατί πρέπει να φτιαχτεί το κτίριο, να μπουν κάμερες, να φτιαχτούν κρατητήρια. Και περιμένουμε και αυτό πάλι μια υπογραφή. Για αυτό το θέμα θα τεθεί πάλι στον αρχηγό σήμερα, όπως και άλλο ένα θέμα που μας σκέφτει εμάς, ότι πρέπει να ενισχυθούμε για τη νέα υπηρεσία που θα φτιαχτεί στην Αιτωλία. Είναι η υπηρεσία αυτοκινητοδρόμων Αιτωλίας. Μάλιστα, έχουν μπει. Θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Έπρεπε να έχει ήδη λειτουργήσει, θα λειτουργήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσα. Και θα ζητήσουμε από τον αρχηγό ώστε να μας βοηθήσει να στείλει κάποια άτομα κάτω, να μην πάρουμε άτομα από τα λίγα άτομα που έχουν ήδη οι υπηρεσίες μας. Μάλιστα, υπάρχει ένα αναβρασμό αυτό που λέτε. Να μην αποδυναμώσουμε τις υπηρεσίες μας. Μάλιστα. Είναι η αστυνόμευση της Ιωνίας Οδού, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Τέγκα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, υπάρχει αναβρασμός και εδώ από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, γιατί κατά μήκος της Ιωνίας Οδού θα δημιουργηθούν κάποιοι σταθμοί, και αυτό που υπάρχει προς ώρας... Είναι δύο στην Αιτωλία Ακαρνανία. Είναι δύο στην Αιτωλία Ακαρνανία, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα στην Αιτωλία και ένα στην Ακαρνανία. Μάλιστα. Από κοινού με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος
αγωνίζεται κι αυτός. Και προσπαθεί ό,τι ώστε να κάνει το καλύτερο για την Ακαρδανία βέβαια και εμείς μαζί για την Αιτωλία. Η εσχύση εν τη ενώση λένε, κύριε Τρέγα μου, γιατί ακριβώς. Τα προβλήματα τουλάχιστον κάποια εξ αυτών είναι κοινά. Μην κοιτάτε εδώ είναι κοινά. Που το κτηριακό τουλάχιστον όσον αφορά την αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας το επιλύσαμε. Εσείς έχετε ένα επιπλέον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να ευχηθώ να μπουν αυτές οι ρημάδες υπογραφές σήμερα. Δύο είναι να τις βάλουμε. Έτσι. Και μετά βλέπουμε και τα επιμέρους ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλό δρόμο και αναμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Τέγα. Να είστε καλά.